Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, το ΚΚΕ από θέση αρχής εκφράζει την αλληλεγγύη του στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, ενώ είναι το μόνο κόμμα που αναδεικνύει τις αιτίες του μεταναστευτικού προβλήματος. Δεν τις αποσυνδέει δηλαδή από την αιτία την πραγματική, τον υπεριαλιστικό πόλεμο, τον ίδιο τον καπιταλισμό. Ο λαός για την εξέταση αυτού του μεγάλου ζητήματος έχει πραγματικό συμφέρον να μην αποκόψει τις αιτίες από τη διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού. Η υπεριαλιστική πόλεμη, εκμετάλλευση, πείνα, δυστυχία, εξαθλίωση, με μια λέξη καπιταλισμός. Αυτό είναι το σάπιο, το εγκληματικό, το ξεπερασμένο σύστημά τους. Αυτό εξαναγκάζει μέσα στην τελευταία δεκαετία να χάσουν τη ζωή τους 63.000 άνθρωποι στις μεταναστευτικές διαδρομές σε όλο τον κόσμο, οι περισσότεροι από αυτούς, 28.500, στη θάλασσα των νεκρών τη Μεσόγειο, με την περσινή να καταγράφει ρεκόρ 8.500 άνθρωποι. Και αυτοί βέβαια είναι οι καταγεγραμμένοι. Στην κορυφή των χωρών προέλευσης αυτές με υπεριαλιστικές επεμβάσεις και κατοχή, είτε με λεγόμενους εμφυλίους, με τα υπεριαλιστικά κέντρα να εμπλέκονται στο Αφγανιστάν, στη Μιανμάρ, στη Συρία, στην Αιθιοπία και ασφαλώς στην Παλαιστίνη. Κάποιος μπορεί να πει απλά ότι αυτοί που αποφασίζουν με διατάγματα και νόμους να υπερασπιστούν τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα στους κάθε φορά υπεριαλιστικούς πολέμους, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι κυβερνήσεις τους και από κοντά οι ανταγωνιστές τους, δεν μπορεί την ίδια ώρα οι ίδιοι να νομοθετούν ευαίσθητα, ανθρωπιστικά, με κράτος δικαίου για τα μεγάλα θύματά τους, τους πρόσφυγες. Προφανώς κοροϊδεύουν. Γιατί με την ίδια αγριότητα και βαναυσότητα που δολοφονούν λαούς στα πεδία των μαχών, επιφυλάσσουν μια κόλαση στη συνέχεια για όσους γλιτώσουν από αυτά. Διακρίνονται πάντως, μπορούμε να το πούμε, από μεγάλη συνέπεια. Γιατί εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβούλιο, αυτοί που με ψηφίσματα και κανονισμούς, πολεμικά τελεσίγραφα, προωθούν τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία, αυτοί που στηρίζουν το κράτος δολοφόνο Ισραήλ στη γενοκτονία των Παλαιστινίων, στις επιθέσεις του και σε άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής, αυτοί και οι κυβερνήσεις τους που τα δίνουν όλα στην εμπλοκή μέχρι το λαιμό, με φρεγάτες, χρήμα, βάσεις, ως και πυράβλους Patriot και S-300 συζητάνε αυτές τις μέρες, όπλα πυρομαχικά ακόμα και με τον παράνομο λευκό φόσφορο που εξαϊλώνει ανθρώπους, αυτοί λοιπόν, μόνο ένα τέτοιο έκτρωμα, σαν το λεγόμενο σύμφωνο για τη μετανάστευση και για το άσυλο, μπορούν να προωθήσουν. Όσο για το χθεσινό κατάπτυστο ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο, που από τους Έλληνες Ευρωβουλευτές μόνο το ΚΚΕ καταψήφισε, προσέξτε, καταδικάζει την επίθεση που πραγματοποίησε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, αποδοκιμάζει την επίθεση κατά του προξενείου του Ιράν στη Δαμασκό, χωρίς βέβαια να αναφέρει το Ισραήλ. Αγνώστου πατρός η επίθεση. Και λίγο πιο κάτω, η ατάκα όλο νόημα, αποδίδεται ευρέως η επίθεση στο Ισραήλ. Αποδίδεται ευρέως. Πρόκληση η αβάντα λοιπόν και το ξέπλυμα στο κράτος κατακτή του Ισραήλ, την ώρα μάλιστα που αυτό είναι έτοιμο να ισοπεδώσει και τη Ράφα. Είτε βομβαρδίζουν οι ίδιοι απευθείας λαούς, είτε στηρίζουν το σύμμαχό τους Ισραήλ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, εγκληματούν κατά συρροή σε βάρος των λαών. Όμως η Νέα Δημοκρατία προκλητικά φορά φωτοστέφανο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως δήθεν συμμαχία ελευθερίας και ειρηνευτικό εγχείρημα, τα ίδια λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και για παράδειγμα ο Κασελάκης αποκαλεί το ΝΑΤΟ ιερά αμυντική συμμαχία, που ως και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δεν τόλμησε να το αποκαλέσει έτσι, αλλά έχουμε βεβαίως και το άλλο φωτοστέφανο, αυτό περί κράτους δικαίου, που εν χώρο ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά και οι υπόλοιποι υμνολογούν. Είναι όλοι τους συνένοχοι στα πολεμικά εγκλήματα. Αλήθεια, τι αντάλλαγμα που λένε για τη χώρα μας
μπορούν να ζητήσουν για την εμπλοκή της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, τι αντάλλαγμα να βρεθεί για 35.000 νεκρούς και παραπάνω στην Παλαιστίνη, τι αντάλλαγμα να βρεθεί για 18.000 νεκρά παιδιά στη Γάζα, σε λοιμό, μια περιοχή ολόκληρη με ισοπεδωμένα νοσοκομεία. Το νέο απαράδεκτο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο που ψηφίστηκε τον περασμένο μήνα είναι ένα πολύ επικίνδυνο κατασκεύασμα, πολυεργαλείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κυβερνήσεις και το κεφάλαιο που υπηρετούν. Αυτό λοιπόν εκτιμάμε ότι έχει τρεις βασικούς στόχους. Να ξεφορτωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τους πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες σε τρίτες χώρες Αφρικής Μέσης Ανατολής, όσους κυρίως δεν χρειάζεται το ευρωνοσίτικο κεφάλαιο. Να μην έχει κάθε κράτος μέλος δηλαδή δεσμεύσεις, και για να το πετύχουν αυτό πρέπει να μην καταφέρουν οι πρόσφυγες καν να πατήσουν το πόδι τους σε έδαφος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντάλλαγμα βεβαίως business για τους ευρωπαϊκούς ομίλους στις χώρες προέλευσης των προσφύγων και μεταναστών. Να κρατήσει επίσης κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο όσους έχει ανάγκη με βάση το λεγόμενο προφίλ τους για πάνθυνη εργατική δύναμη, μόνο τότε και μόνο όπου τους χρειάζεται, και τρίτον να φτιάξει ένα μηχανισμό που όταν οι πόλεμοι που εξαπολύει οδηγούν σε εκτός ελέγχου ροές, να ενεργοποιεί μηχανισμό καταστολής που να καταλήγει πάλι σε απέλαση, λεγόμενη επιστροφή όπως το λένε ΣΥΚ, και εξοβελισμό σε τρίτες χώρες. Με δύο λόγια, με το σύμφωνο η Ευρωπαϊκή Ένωση που λέμε ότι είναι μια φυλακή των λαών, ξεπερνά και τον ίδιο τον αντιδραστικό της χαρακτήρα και πλέον φυλακίζει ούτε καν στο έδαφος της, αλλά στην εξορία σε τρίτες χώρες. Η πρώτη λοιπόν επιδίωξή τους είναι να βγάλει εκτός συνόρων των κρατών μελών την όλη διαδικασία αναγνώρισης ταυτοποίησης του πρόσφυγα, όπως και την εξέταση του ασύλου. Να μην μπει καν ο πρόσφυγας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι αυτή την περίοδο η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της κλείνουν συμφωνίες με τρίτες χώρες που προορίζονται για αποθήκες ψυχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου τυπικά εκεί θα γίνεται μια προσχηματική διαδικασία εξέτασης του ασύλου, υποτίθεται για λογαριασμό της χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που η πλειοψηφία των ετούντων άσυλο θα απορρίπτεται με fast-track διαδικασίες. Την αρχή έκανε η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Δανίας, σοσιαλδημοκρατική μάλιστα, με σχέδιο για αερομεταφερόμενους πρόσφυγες από τα σύνορά της στη Ρουάντα. Ανάλογα και η πλέον εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρετανία έπραξε με τη συμφωνία της επίσης με τη Ρουάντα, ενώ ήδη έχει προσεγγίσει χώρες για συμφωνία όπως η Κώστα Ρίκα, η Αρμενία, η Εκτή Ελεφαντοστού και η Μποτσουάνα. Εδώ να σημειωθεί ότι αν θα γίνεται δεκτή η αίτηση ασύλου τους από το Βρετανικό κράτος, θα παραμένουν στη Ρουάντα σε καθεστώς ομοιρίας προφανώς, μια πρακτική που αν και δεν το ομολογεί το σύμφωνο που ψηφίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένεται να ακολουθήσουν βεβαίως ως μοντέλο και οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνέχεια έδωσε σε αυτή την ιστορία η ακροδεξιά κυβέρνηση Μελώνη στην Ιταλία με συμφωνία με την Τινησία και προχώρησε ήδη και με την Αλβανία. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση που τάχα αντιστρατεύεται την ακροδεξιά, το φασισμό κτλ., έσπευσε να κλείσει κεντρικά συμφωνίες ήδη με τη Μαυριτανία και την Αίγυπτο. Ενώ λοιπόν βρίσκονται στα σκαριά αντίστοιχες συμφωνίες με Λίβανο, Μαρόκο, Νιγηρία, Σενεγάλη και Αιθιοπία. Επιδίωξή τους είναι να παραμείνουν εκεί οι ξεριζωμένοι ακόμα και αν εγκριθεί το αίτημά τους για άσυλο που κατά τα άλλα ζήτησαν σε χώρα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι συμφωνίες δεν αφορούν βεβαίως μόνο το μεταναστευτικό. Όπως τονίζουν με νόημα οι κυβερνήσεις, αυτές οι συμφωνίες λέει δεν είναι μονοδιάστατες. Δηλαδή αφορούν ένα απάνθρωπο παζάρι. Πόσους πρόσφυγες θα πάρει κάθε χώρα της Αφρικής ή της Μέσης Ανατολής και τι συμφωνίες θα κλειστούν ως αντιστάθμισμα στην κάθε χώρα για απευθείας χρηματοδοτήσεις,
εμπόριο, υποδομές για να υποφεληθούν τα ευρωνοσιακά μονοπόλια σε βάρος των ανταγωνιστών τους, ΗΠΑ και Κίνας, στο γεωπολιτικό ανταγωνισμό ελέγχου εμπορικών δρόμων μεταφοράς ενέργειας και σπάνιων γεών για την ψηφιακή καπιταλιστική οικονομία που έχει στρατηγική σημασία για το κεφάλαιο. Πρόκειται δηλαδή για ένα άθλιο παρεδόσε που μέσα ανταλλάγματα έχει και ανθρώπινες ψυχές. Στόχος τους αποτελεί να περιοριστεί δραματικά ο αριθμός όσων καταφέρουν να φτάσουν τελικά στο έδαφος κράτους μέλους και να διασφαλιστεί ότι αυτοί θα πληρούν προδιαγραφές της μεγαλοεργοδοσίας. Βλέπετε, μέχρι σήμερα η υπόθεση απέλασής τους πίσω στις χώρες προέλευσής τους ήταν χρονοβόρα. Προϋπόθετε συνένεση του κράτους και πολύ αργές διαδικασίες. Όπως ανέφερε πρόσφατα ο Γερμανός πρώην Υπουργός Jens Spahn, όλο και λιγότεροι παράτυποι μετανάστες θα προσπαθήσουν να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν είναι προφανές ότι εντός 48 ωρών θα σταλούν σε μια ασφαλή χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέροντας μάλιστα ως υποψήφιες τη Ρουάντα, τη Γεωργία και τη Μολδαβία. Μεγάλα παιχνίδια και ανταγωνισμοί παίζονται και πίσω από την λεγόμενη αναγνώριση μιας χώρας ως ασφαλούς. Πρόκειται για μια φάμπρικα που έχει οδηγήσει να θεωρούνται ως πρόσφυγες από τις κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο οι λευκοί ομόδοξοι Ουκρανοί. Ενώ πλέον εντελώς αυθαίρετα, με βάση το νέο σύμφωνο, προβλέπεται δήθεν ασφαλή τμήματα σε εμπόλεμες χώρες. Κάπως έτσι, για παράδειγμα, ετοιμάζονται απελάσεις για αχρίαστους από το κεφάλαιο Σύριους πρόσφυγες σε ασφαλή τμήματα, όπως λέει, της χώρας τους. Και βεβαίως βαφτίζεται εναλλακτική λύση εσωτερικής προστασίας το να στείλεις Παλαιστινίους από τη Γάζα στη Δυτική Όχθη, γιατί υποτίθεται είναι ασφαλής τμήμα της Παλαιστίνης. Παράλληλα, το σύμφωνο ορίζει μια περιοχή στην οποία μπορούν να διαμείνουν για ως και 3 μήνες σε συνθήκες στρατοπέδων συγκέντρωσης, για παράδειγμα σε κάποια νησίδα του Εύρου, αφισβητούμενης εδαφικής δικαιοδοσίας, ή σε κάποιο ξερονήσι, σε θαλάσσιες πλατφόρμες ή ακόμα και πάνω σε πλοίο. Έτσι ώστε χωρίς δεσμεύσεις να μπορούν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τους απελάσουν, χωρίς δυσκίνητη διακρατική συμφωνία με τη χώρα προέλευσης, πίσω στην κόλαση που εγκατέλειψαν για να σωθούν δήθεν οικειοθελώς, δηλαδή με αστυνομικά και καταναγκαστικά μέσα. Να γιατί επίσης ισχυρίζονται ότι το Δουβλίνο τυπικά καταργήθηκε, δηλαδή ο κανονισμός που διατηρεί την ευθύνη του πρόσφυγα για το άσυλο και την εξέτασή του στη χώρα πρώτης υποδοχής, απαγορεύοντας τη μετακίνησή του σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί στοχεύουν καν να μην υπάρχουν κράτη πρώτης υποδοχής που μέχρι σήμερα με βάση τον κανονισμό του Δουβλίνου διατηρούσαν εσαΐ αυτά στην ευθύνη τους τους πρόσφυγες. Αυτό όμως συνεπάγεται, πέρα από την απογείωση της απανθρωπιάς και της βαρβαρότητας, ακόμα και κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Για παράδειγμα, αν το σημείο εκτός συνόρων της χώρας είναι μια νησίδα, ένα ξερονήσι, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος γκριζαρίσματος, καθώς η περιοχή αυτή τίθεται σε καθεστώς αφισβητούμενης εδαφικής δικαιοδοσίας. Ταυτόχρονα, η συνθήκη της Γενέβης και οι κανονισμοί της για την απονομή ασύλου ενταφιάζονται. Με συνοπτικές διαδικασίες εξετάζονται και απορρίπτονται μαζικά στο όνομα του ότι ο ετών άσυλο προέρχεται από χώρα με ποσοστό αναγνώρισης ασύλου κάτω από το 20%, ενάντια δηλαδή στην πρόβλεψη της συνθήκης Γενέβης που προβλέπει εξατομικευμένη εξέταση του ασύλου, και επικαλούνται επίσης την απειλή για τη λεγόμενη εθνική ασφάλεια, ή ότι καθυστέρησε να κάνει αίτηση ο ετών, ή ότι αυτή έχει λάθος στοιχεία, ενώ κατά περιπτώσεις μπορεί να παραλυφθεί ακόμα και η προσωπική συνέντευξη. Το δε ευρωφακέλωμα περνάει σε άλλο τεράστιο, γιγάντιο επίπεδο μέσω της Eurodac με τη λήψη βιομετρικών στοιχείων, ενώ ενισχύονται και οι τιμωρητικές διατάξεις στο ξεριζωμένο θύμα των πολέμων, γιατί δεν βλέπετε, δεν πρόλαβε να πάρει μαζί τα έγγραφα από το βομβαρδισμένο σπίτι του, ή επίσης μια σειρά
τέτοια στοιχεία θεωρούνται επιβαρυντικά και επί ποινή απόρριψης της αίτησης ασύλου του. Όσο για τα παιδιά, ούτε αυτά δεν γλιτώνουν από τα νύχια τους, αφού επιβάλλεται η λήψη ως και βιομετρικών δεδομένων, ακόμα και σε εξάχρονα παιδιά, με βάση τη Eurodac, ακόμα λέει και με τη χρήση, όπως αναφέρει στον κανονισμό, ακόμα και με τη χρήση αναλογικής βίας στο εξάχρονο. Αλήθεια, ας μας πούν ποιος και γιατί κινδυνεύει από ένα εξάχρονο παιδί. Βέβαια, μένει να δούμε αν και κατά πόσο αυτός ο αντιδραστικός σχεδιασμός για εκτός συνόρων διαχείριση των αιτήσεων ασύλου θα προχωρήσει όπως υπολογίζουν με βάση το γεγονός ότι οι πρόσφυγες θα συνεχίζουν να φτάνουν στο έδαφος χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αυτοί που αυτήν την ώρα, αυτή την περίοδο εντείνονται κατά μεγάλα ποσοστά στην Κρήτη, στην Κύπρο, στη Λαμπεντούζα ή στα Κανάρια νησιά στην Ισπανία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι με αυτό το σχέδιο καταστολής η ταρίφα των κυκλωμάτων δουλεμπόρων διακινητών θα απογειωθεί και τα δρομολόγια θα γίνονται ακόμα πιο ρυψοκίνδυνα, μιας και από αυτά θα κρίνεται αν τελικά ο πρόσφυγας θα φτάσει σε έδαφος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στη Ρουάντα και την Τινησία, ανεβάζοντας προφανώς και τον αριθμό των τραγικών ναυαγίων της κάθε ανάλογης πύλου που είναι μπροστά μας. Να που οδηγεί το σιδερόφρακτο πλέγμα καταστολής που προκλητικά οι Ευρωπαϊκοί Ένωση και κυβερνήσεις ονομάζουν ως οικονομική και ευέλικτη αλληλεγγύη. Με τα κράτη-μέλη να μην παίρνουν ούτε τους ελάχιστους που προέβλεπε ο μέχρι τώρα μηχανισμός διαμοιρασμού προσφύγων που καρκινοβατεί εδώ και χρόνια και απλά να ξεμπερδεύουν με μια χρηματική ανταμοιβή ή υλικοτεχνικό εξοπλισμό έτσι ώστε να στείνονται οι υπερδομές φυλακές νατοϊκών προδιαγραφών. Η δε κατάπτυστη ταρίφα 20.000 ευρώ το κεφάλι που έμπαινε αρχικά ως ποσό που έπρεπε να καταβάλει ως αποζημίωση το κράτος μέλος για κάθε πρόσφυγα που δεν θα αποδέχεται ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μετατραπεί, βλέπετε, σε ελεύθερο ποσό που θα καταλήγει μέσα από παζάρια. Ελεύθερη οικονομία έχουμε άλλωστε. Ο δεύτερος στόχος είναι το ξεδιάλεγμα προσφύγων και μεταναστών. Το λένε και screening. Κοιτούν δηλαδή στα δόντια τους πρόσφυγες και μετανάστες αν και κατά πόσο αυτοί είναι το κατάλληλο φθηνό εργατικό δυναμικό για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Όσοι περάσουν το screening θα στηφτούν από την μεγαλουργοδοσία, ενώ άλλη μια δεξαμενή άντληση εργαζομένων είναι οι διακρατικές συμφωνίες κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες για χιλιάδες μετανάστες με χρονικό όριο παραμονής αυστηρά μόνο για ξεζούμισμα. Άλλωστε σε εξέλιξη βρίσκεται ένας σφοδρός ανταγωνισμός ποια αστική τάξη πιανής χώρας θα εξασφαλίσει τους περισσότερους και κατάλληλους εργαζομένους για κλάδους της οικονομίας όπως οι κατασκευές, όπως η αγροτική παραγωγή, όπως το εμπόριο υπηρεσίες. Για να καταλάβει καλύτερα τι ακριβώς στόχο έχουν, αρκεί να ακούσουμε τι λέει ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ειδικά λέει για τους Σύριους πρόσφυγες, όσοι είχαν έρθει στη Γερμανία το 2015 και 2016, κατά ποσοστό 70% έχουν ενσωματωθεί στην αγορά εργασίας. Ή ακόμα πιο ξεκάθαρα, ο Γερμανός Υπουργός Μετανάστευσης λέει, γιατί πρέπει, λέει, η χώρα μας δεν χρειάζεται παραπάνω μετανάστευση, γιατί δεν υπάρχει επαρκές εργατικό δυναμικό, αλλά πρέπει να μειώσουμε τις ροές για να μπορούμε να προσφέρουμε αυτά που έχουν ανάγκη όσοι έρχονται. Βέβαια, δεν τους πήρε ο πόνος, ούτε έχουν καμιά ανησυχία να προσφέρουν παροχές στους πρόσφυγες. Άλλωστε και τα όποια επιδόματα ψίχουλα κόβονται μαζικά από όλες τις κυβερνήσεις αυτήν την περίοδο. Για παράδειγμα, στη Γερμανία, στη Γαλλία, με το διαβόητο νόμο που ψήφισαν το υποτιθέμενο φως και σκότος, αλλά μπρατσέτα. Δηλαδή και ο Μακρόν και η Λεπέν, όπως επίσης και αντίστοιχοι νόμοι στη Δανία και στην Ιταλία. Επικρατεί λοιπόν το ευρωνοσιακό δόγμα που αποτύπωσε η δήλωση μνημείου κινησμού που ακούσαμε και στο βίντεο από τον Τσίπρα. Δεν θα σας πληρώνουμε με επιδόματα για να καθόσαστε. Όσοι δεν περάσουν την κρυσάρα του ξεδιαλέγματος που θα απορρίπτεται εξορισμού η αίτηση ασύλου τους θα οδεύουν προς απέλαση πίσω στις χώρες όπου δραπέτευσαν. Η δε τρίτη επιδίωξη είναι με την επίκληση της λεγόμενης εργαλειοποίησης
να ενεργοποιείται ένας μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίζει τους ξεριζωμένους ως υβριδική απειλή, επιτρέποντας την παρέκκληση από κάθε στοιχειώδη διαδικασία στο όνομα του κινδύνου του εθνικού. Έννοια που κόβεται και ράβεται στα μέτρα των συμφερόντων του κεφαλαίου. Οι παρεκκλήσεις που προβλέπει ο κανονισμός για τα κράτη-μέλη ως προς τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους ζητούντες άσυλο, ουσιαστικά τους δίνει το ελεύθερο να τους αποθεί και να εξετάζει, ούτε καν να εξετάζει τις αιτήσεις ασύλου. Είναι προφανές ότι ειδικά στην περίοδο που βρισκόμαστε, κάθε μαζική άφιξη τούτων άσυλο σε μια χώρα ή σε μια περιοχή θα μπορεί να βαφτίζεται κατά το δοκούν ανάλογα με τους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς ως εργαλειοποίηση και έτσι λοιπόν ως υβριδική απειλή θα την χάνουν της ανάλογης αντιμετώπισης από τις αρχές των κρατών, τη Frontex, με πνιγμούς στο όνομα της εθνικής ασφάλειας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συντρόφοι και συντρόφισσες, παρότι αυτές τις μέρες η Ευρωπαϊκή Ένωση προσποιείται τάχα την ανένδοτη πολέμια της ακροδεξιάς και του φασισμού, μια χαρά η ακροδεξιά μελώνει μπαίνει μπροστά στην υλοποίηση του απαράδεκτου συμφώνου. Με τους ευρωβουλευτές του κόμματός της να ψηφίζουν 7 στα 10 των κανονισμών του συμφώνου, ζητώντας ακόμα πιο πολύ καταστολή. Και αν νομίζει κανείς ότι η τάχα αντισυστημική ακροδεξιά δεν θέλει κανένα πρόσφυγα, πλανάται και μάλιστα ικτρά. Και η ακροδεξιά τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως οδηγό. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η ίδια η Μελώνη της προάλλες υποσχέθηκε στην τέταρτη παρακαλώ επίσκεψη που έχει μέσα σε ένα χρόνο στην Τινησία, να διευρύνει, λέει, τις νόμιμες μεταναστευτικές οδούς για τους Τινήσιους προκειμένου να εργάζονται στην Ιταλία. Ανοιχτή λοιπόν η δρόμη της ακροδεξιάς για πάνθινους εργάτες, πεσκέσεις στο κεφάλαιο, φραγμούς, στρατόπεδα συγκέντρωσης, Ρουάντες και Τινησίες για όσους αυτό δεν τους χρειάζεται. Γι' αυτό λοιπόν είναι εμπεγμός η προεκλογική κοκορομαχία των διαφόρων μπλοκ και αστικών κομμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάμεσά τους και της ακροδεξιάς. Άλλωστε, πλέον κανένα από τα ακροδεξιά κόμματα που εμφανίζονται ως βολικός μπαμπούλας για το σύστημα, δεν μιλούν για αποχώρηση των χωρών τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γαυγίζουν υπέρ των συμφερόντων των αστικών τάξεων και βεβαίως δεν δαγκώνουν το ίδιο το χέρι που τα ταΐζει. Επειδή όμως η αντιπαράθεση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακροδεξιάς είναι, βλέπετε, πάρα πολύ σφοδρή, όπως προσπαθούν να μας πείσουν προεκλογικά, η ίδια η πρόεδρος της Κομισιόν, Φόντερ Λάιεν, θα επιδιώξει συμφωνίες για τη μετανάστευση με τρίτες χώρες κατά τη διάρκεια ιδιαίτερα της Ουγγρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, δηλαδή αυτή την κυβέρνηση που υποτίθεται πολεμάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι άλλης βέβαια απόδειξης χρειάζεται όταν ο ίδιος ο επικεφαλής της Frontex, ο Λεζερή, είναι τώρα υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Λεπέν. Ξέρετε, τη Frontex, αυτό το στρατιωτικό αστυνομικό σκέλος που επαναπροωθεί πρόσφυγες στο Αιγαίο και αυτό το έκανε και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και με Νέα Δημοκρατία. Αλλά τι λέμε τώρα. Εδώ η γνωστή στην Ελλάδα Ολλανδή ευρωβουλευτή Σιντ Βέλτ, που ηρωοποιήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ως η υπέρμαχος του κράτους δικαίου εναντίον της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ήταν αυτή που ήταν εισηγήτρια σε ένα από τους πιο εκτροματικούς κανονισμούς του συμφώνου για τη λεγόμενη υποδοχή των ετούντων άσυλο. Δηλαδή τον κανονισμό που ενταφιάζει τη συνθήκη της Γενέβης, κανονισμό που βέβαια και με τα δύο χέρια ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αποδεικνύοντας ότι στον ίδιο θεό της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και του κράτους αδίκου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστεύουν όλοι τους. Τα ίδια και από τη λεγόμενη αριστερά της Γερμανίας, της Wagenknecht, που πρόσφατα λέει το γεγονός ότι το κράτος συνεχίζει να καταβάλει τις ίδιες παροχές μετά από μια απόρριψη ασύλου είναι ανεξήγητο για το φορολογούμενο. Εξηγήσιμο και εύλογο προφανώς για την μουσαντένια αριστερά της Γερμανίας θα ήταν να μείνουν στο δρόμο οι πρόσφυγες και να ξεκοκαλίζουν τα κονδύλια πάλι οι βιομήχανοι και εφοπλιστές, τα πράσινα αρπακτικά. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, δεν πρόκειται απλά για άνθρακες ο θησαυρός, ενώ οι ευρωβουλευτές των ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έταζαν ένα ιστορικό σύμφωνο και μια μεγάλη ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου
ένα άνευ προηγουμένο απάνθρωπο κατασκεύασμα, τομεί αντιδραστικότητας που εξαφανίζει και τα τελευταία εναπομείναντα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών. Να γιατί λέμε ότι στην Ευρωβουλή τα άλλα κόμματα που πίνουν νερό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε σου κρύβουν το περιεχόμενο τέτοιων συμφωνιών, κανονισμών και οδηγιών, είτε κάνουν το άσπρο-μαύρο, το μαύρο-άσπρο μάλλον, και ωρεοποιούν εκτρώματα. Μόνο οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ είπαν στο λαό έγκαιρα την αλήθεια για το σύμφωνο και για όλα όσα πέρασαν από το Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί δεν έχουν δεσμεύσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε αυταπάτες ότι αυτή μπορεί τάχα να βελτιωθεί, να γίνει ανθρώπινη, δίκαιη και άλλα μελιστάλακτα. Η έννοια δίκαιο είναι ασύμβατη με την καπιταλιστική εκμετάλλευση, το κυνήγι του κέρδους, το ζύγι του κόστους ωφέλους, την ενιαία ευρωενωσιακή αγορά, τους πολέμους των υπεριαλιστών. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτους δικαίου με βάση τον ορισμό της είναι αυτό που καθορίζει τις συνθήκες για την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και συμβάλλει την ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας. Όλα αυτά είναι που οδηγούν στα εγκλήματα, στις ανίποτες τραγωδίες στο λαό μας, τους λαούς όλης της Ευρώπης. Σήμερα, αν δεν ήταν το ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο, ο λαός θα ήταν εντελώς ανημέρωτος για όλους τους αντιλαϊκούς νόμους που ψηφίστηκαν εκεί. Γι' αυτό όλοι αυτοί που σήμερα εκφράζουν διαφωνία, έλλειψη εμπιστοσύνης ή έστω ανησυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ρόλο της σε μια ζωή που για το λαό γίνεται όλο και πιο δύσκολη, όσοι θέλουν να μαθαίνουν τι πραγματικά αποφασίζεται εκεί και όχι μέσα από τους παραμορφωτικούς φακούς της Κομισιόν, των Λόμπι και των ΜΚΟ, έχει ανάγκη ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ για να έχει αυτιά, μάτια και πάνω απ' όλα φωνή για τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις του αγώνα του που τώρα πρέπει να δυναμώσει ακόμα περισσότερο. Γιατί μπορεί στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι κυβερνήσεις όλες μαζί, οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές όλοι τους να παίρνουν τις αντιλαϊκές αποφάσεις, υπάρχει όμως ο δρόμος του αγώνα που όποτε τον διάλεξαν οι λαοί δεν τους διάψευσε και μπορεί να τους οδηγήσει σε μια πραγματική κοινωνία κράτους δικαίου, τη μόνη δυνατή, το σοσιαλισμό. Μόνο λοιπόν στο δρόμο του αγώνα βρίσκεται η ελπίδα, εκεί που πραγματικά ανατρέπονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις, όπως το έκτρωμα που ψηφίστηκε μεν, αλλά οι λαοί αηδιάζουν ακούγοντάς το, όπως το μεγαλειώδη αγώνα των ισιωτών της χώρας μας απέναντι στα στρατόπεδα φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τις απεργίες ενάντια στα αντεργατικά εκτρώματα για συλλογικές συμβάσεις και δικαιώματα, όπως τα ποτάμια των διαδηλωτών ενάντια στον υπεριαλιστικό μακελιό στην Ουκρανία, ενάντια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων από το Ισραήλ, όπως τις μαζικές μαχητικές διαδηλώσεις στα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια υπέρ του δίκαιου της Παλαιστίνης, στον ίδιο δρόμο βαδίζουμε κι εμείς, είμαστε με τους πολλούς, με το δίκαιο και τα συμφέροντά τους. Να είστε καλά.